θέλω να πάμε στον κύριο Γιάννη Χέλη, τον υπεύθυνο του καταφυγίου στο Μπάφι, στην Πάρνηθα βέβαια, ένα υψόμετρο το οποίο φτάνει τα 1161 μέτρα. Έχουμε συνδεθεί και στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χέλη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα εδώ από την Πάρνηθα. Όπως είπες, βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1161, συνηθισμένοι εδώ από τα χιόνια. Για βάλτε, μας λίγο στο κλίμα. Σε κάποια σημεία έχει σίγουρα πάνω από ένα μέτρο χιόνι. Ναι. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους μείον 6 βαθμούς και η χιονόπτωση συνεχίζεται. Που σημαίνει ότι αν θέλει κάποιος να προσεγγίσει το καταφύγιο, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι κλειστός, εννοείται, δεν έρχεται αυτοκίνητο. Ναι. Και τα ακτινιστικά ακόμα δεν έχουν καταφέρει να έρθουν μέχρι εμάς. Οπότε θεωρώ ότι για 2-3 μέρες ακόμα θα μπορούμε ούτε και εμείς να φύγουμε με το αυτοκίνητο, άμα χρειαστεί. Οπότε ας μην επιχειρήσει κανείς να ξεκινήσει, γιατί δεν θα τα καταφέρει να φτάσει. Στο καταφύγιο, πόσα άτομα είστε πάνω αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ με την οικογένειά μου και άλλα 4-5 άτομα περίπου που έχουμε το προσωπικό ασφαλείας πάντοτε. Μάλιστα. Αν χρειαστεί το οτιδήποτε. Αναφορικά με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με αυτά τα χαρακτηριστικά, κάπως άργησαν φέτος και από την εμπειρία σας, κύριε Χέλη, που έχετε βέβαια? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι τον καιρό δεν μπορεί να τον υπολογίσει κανείς και κανείς μας. Εννοείται ότι αργήσανε. Θα έπρεπε να είχαμε χειμώνα καιρό πριν. Και αυτό που παρατηρούμε εμείς είναι ότι έχουμε πάντα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, θα χιονίσει 2 μέρες και θα βάλει 1 μέτρο χιόνι. Θα βρέξει και θα ρίξει πολλά λίτρα νερό μέσα σε 1 μέρα. Θα έχει ακόμα και τη ζέστη, κάποιες μέρες έντονες θερμοκρασίες. Οπότε δεν είναι ότι απλά άργησε το χιόνι, είναι ότι γενικότερα έχουμε χαλάσει λίγο τις εποχές. Πόσο δύσκολο είναι γενικά, τώρα μας είπατε εσείς και η οικογένειά σας, είστε οι μόνοι που βρίσκονται στο σημείο. Πόσο δύσκολο είναι αυτή η επιβίωση για αυτές τις 3-4-5 μέρες αποκλεισμένη? Ρώτησες λάθος άνθρωπο, με έβαλες λάθος λέξη, μάλλον στο δύσκολο, γιατί θα σου πω ότι είναι πολύ ευχάριστο και ωραίο. Σωστό, όπως το πάει κανείς. Ναι, αρκεί να το θέλεις και να έχεις προνοήσει, να έχεις εδώ πέρα τον απαραίτητο εξοπλισμό, τρόφιμα, γενικότερα να είσαι, εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις συνθήκες και μπορούμε να το διαχειριστούμε και το χιόνι και το κρύο και όλες τις ακραίες καιρικές καταστάσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα βουνό. Οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται πρόληψη. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα τόσες μέρες, λέμε ότι πρέπει να έχουμε αλυσίδες, αλλά τελικά βλέπουμε ότι δεν ξέρουμε να βάζουμε τις αλυσίδες. Απλά τις βάλαμε στο αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να είναι στο αυτοκίνητο. Εμείς ακόμα και τώρα, δηλαδή ξεκινήσει το χιόνι, πήγα στο τζιπ και τσέκαρα τις αλυσίδες, τις έβαλα στις ρόδες. Ότι θυμάμαι ότι δουλεύουν τα πάντα, που τις έχουμε βάλει άπειρες φορές. Ξέρετε, σου φέρα το πιο απλό παράδειγμα. Αυτές οι συνθήκες θα πρέπει όλους να μας βρίσκουν υποψιασμένους από τη μία και έτοιμους. Και να μην προσπαθούμε να μετατρεπόμαστε, να μετατραπούμε σε υπερήρωες. Οπότε η προτροπή σας, η συμβουλή σας σε όλους αυτούς που επιθυμούν να ανέβουν προς τα ορεινά αυτό το διάστημα και σε επίπεδο Κρήτης. Από την εμπειρία σας και μόνο, τι πρέπει να προσέξουν? Θα πρέπει να περιμένουν να φεύγουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί και εκεί στην Κρήτη έχετε ωραία βουνά και μεγάλα. Και εννοείται ότι έχετε και εσείς πολύ χιόνι. Θα πρέπει να περιμένουν να τελειώνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ας ξεκινάνε την επόμενη μέρα. Οποιαδήποτε ανάβαση ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να κάνουν στο βουνό. Εννοείται με τον σωστό εξοπλισμό και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Γιατί πλέον έχουν ξεκινήσει και θέλουν όλοι να κάνουν μια ανάβαση και μπορεί να φοράνε ένα αθλητικό παπούτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα βουνό ή σε ένα χιονισμένο σημείο. Οπότε σαν συμβουλή θα έλεγα αυτό, να μην βιαζόμαστε. Το χιόνι δεν θα φύγει. Σωστά. Το χιόνι θα είναι στο βουνό σίγουρα. Οπότε προς το τέλος της εβδομάδας περιμένετε και κόσμο να ανηφορήσει προς τα πάνω? Ξέρεις τι, δείχνει ότι η κακοκαιρία μέχρι την Τρίτη θα έχει αρκετές χιονοπτώσεις. Ναι. Οπότε τώρα από την Τρίτη και μετά, αν τυχόν δεν ξαναχιονίσει άλλο, θεωρώ ότι προλαβαίνουμε το Σαββατοκύριακο. Οριακά το προλαβαίνουμε. Πεζοπόροι θα ανέβουν σίγουρα το Σαββατοκύριακο. Απλά δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για να έρθουν και οι επισκέπτες με τα αυτοκίνητα. Μάλιστα, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους μείον 7 βαθμούς. Μείον 7. Λοιπόν, τι να πούμε, να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια χρονιά, κύριε Χέλη. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Καλά.
Χαιρετισμούς από καλώς Κρήτη. Καλώς να ανταλμώσουμε για κάποια στιγμή και από κοντά. Με πολύ μεγάλη χαρά, να είστε καλά.